Τότε, γιατί τότε οι Υπουργοί Εξωτερικών είχαν στείλει κάποιο ξεκάθαρο μήνυμα. Είχαν προειδοποιήσει ότι θα προετοιμαστούν για στοχευμένα μέτρα και εννοούν φυσικά κυρώσεις εναντίον φυσικών προσώπων αλλά και εταιριών σε περίπτωση που συνεχιστούν οι γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι ήταν η προσπάθεια η οποία στο παρασκήνιο γινόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μειωθεί η ένταση στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μάλιστα, οριοθετούσαν στο φθινόπωρο τις εξελίξεις ουσιαστικά οι Βρυξέλλες για το πώς θα πρέπει να κινηθούν εναντίον της Τουρκίας, θέλοντας να υπάρχει ένα διάστημα 3 μηνών χρήσανθε για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί όλη η κατάσταση. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν επετεύχθη, καθώς όχι μόνο δεν μειώθηκε η ένταση, αλλά αντίθετα πλέον έχουμε κλιμάκωση στο οικόπεδο 7. Τρεις λοιπόν είναι οι άξονες, πολιτικά, νομικά και διπλωματικά. Τα πολιτικά μέτρα τα είχαμε δει και τον Ιούλιο, όπως ήταν παραδείγματος χάρη οι προενταξιακά κονδύλια τα οποία είχαν περικοπεί και άλλα τέτοιου είδους μέτρα. Φαίνεται ότι και εκεί θα υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξουν και καινούργια μέτρα. Πάμε τώρα στα διπλωματικά. Αυτά γίνονται και το έχουμε καταλάβει όλοι, ειδικά τις τελευταίες 72 ώρες. Δηλώσεις Πομπέο, Γαλλία, Ιταλία, Αίγυπτος και πολλές άλλες χώρες στο παρασκήνιο ή στο προσκήνιο κάνουν διπλωματία αυτή τη στιγμή για να σταματήσει η όλη αυτή επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Και πάμε σε ένα τρίτο, Χρήσανθε, πολύ κομβικό σημείο. Ποιο είναι αυτό? Είναι τα νομικά μέτρα. Και γιατί θεωρείται κομβικό? Διότι για να συζητηθεί αυτός ο άξονας, ο οποίος ήταν πολύ πολύπλοκος τότε τον Ιούλιο, έπρεπε να συντρέχουν δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα ήταν να υπάρχει, να μην μπορεί να έχει εξευρεθεί λύση στο Κυπριακό όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να μην έχει γίνει μια σωστή διευθέτηση ή συνεννόηση του όλου θέματος. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε. Δεύτερο συγκεκριμένο σημείο. Να υπάρξει κλιμάκωση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τότε είχαμε μόνο τις παραβιάσεις περιμετρικά, ειδικά σε περιοχές ουσιαστικά που αφισβητεί η Τουρκία, αλλά ανήκουν στην Κυπριακή αποκλειστική ζώνη. Τώρα πλέον έχουμε σε οικόπεδο το οποίο έχουν αδειοδοτηθεί. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν σε ένα κοινό κατάλογο, σε μια κοινή συνισταμένη την ερχόμενη εβδομάδα, Χρήσανθε, οι Υπουργοί Εξωτερικών να συνεδριάσουν και να δώσουν την τελική λίστα δράσεων και κυρώσεων με φόντο φυσικά το Συμβούλιο των Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17 και 18 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη Παπαδόπουλε. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σε λίγο θα προβληθεί ρεπορτάζ που ενδέχεται να ενοχλήσει. Καλό θα ήταν να απομακρυνθούν τα παιδιά από την